Ήρθαμε σήμερα εδώ να δούμε την έναρξη εργασιών διαπλάτηση των πεζοδρομίων στην οδό Καραγιανοπούλου και την έναρξη εργασιών στην οδό Μακροπούλου, ασφαλτόστρωσης. Είναι δύο έργα τα οποία αλλάζουν την όψη στο κέντρο της πόλης. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε με τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων μια πεζοδιαδρομή η οποία θα ξεκινάει από την πλατεία Πάρκου, προέκταση της ήδη πεζοδρόμησης ή ήπιας κυκλοφορίας, και θα καταλήγει από την οδό, από την πλατεία Διάκου με τη Διοβουνιώτη, η οποία έχουμε στα σχέδιά μας να γίνει διαμόρφωση ξεχωριστή και αναμόρφωση, να καταλήγει στον Άγιο Λουκά. Αυτή θα είναι μια πεζοδιαδρομή στο κέντρο της πόλης. Αυτά τα δύο έργα τα σημερινά τα οποία ξεκινούν ήταν και η βασική αιτία που προχωρήσαμε στην αναστολή των μέτρων ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Οι θέσεις πάρκινγκ που ήταν στην οδό Καραγιανοπούλου, οι οποίες είναι περίπου 9 με 10, έχουμε, για τις θέσεις αυτές έχουμε λάβει πρόνοια το επόμενο χρονικό διάστημα να ενεργοποιήσουμε τη δημοτική αγορά, ένα χώρο που είναι στο κέντρο της πόλης, και εκεί να δημιουργήσουμε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης για δημότες, για προσωρινή στάθμευση και μάλιστα δωρεάν τις πρώτες ώρες. Έτσι, έχουμε σαν σκοπό και στόχο να δώσουμε μία ανάσα στο κέντρο της πόλης στα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούν τους κεντρικούς δρόμους. Τελικός στόχος όλων μας και της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνουμε το κέντρο της πόλης και τη Λαμία προσιτή και φιλική και στους επισκέπτες και στους δημότες μας. Ξεκινήσαμε σήμερα το έργο διαπλάτηση των πεζοδρομίων της οδού Καραγιανοπούλου. Όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε από την πλευρά κατεβαίνοντας εδώ που ήταν σταθμισμένα τα ταξί, τα οποία προσωρινά περνάνε στην αριστερή πλευρά. Είναι ένα έργο το οποίο συνδυάζεται αισθητικά και με την πλατεία Πάρκο και είναι η πεζοδιαδρομή, η οποία από την πλατεία Πάρκο, οδός Καραγιανοπούλου και η Διοβουνιώτη, η οποία μελετάται για ανακατασκευή όλης της κλίμακος και όλου του χώρου δεξιά-αριστερά, η οποία θα ανασάνει το κέντρο της πόλης. Θα γίνει επέμβαση εδώ και στον ηλεκτροφωτισμό, θα γίνει εντροφήτευση και στην Καραγιανοπούλου του όλο το κομμάτι, και αμέσως μετά θα περάσουμε και στην ανακατασκευή και διεύρυνση των πεζοδρομίων της πλατείας Διάκου, όπου εκεί θα προβλεφθεί και χώρος στάθμισης των μοτοποδηλάτων. Επίσης, το κάτω κομμάτι εδώ στην Καραγιανοπούλου έχει προβλεφθεί ήδη από την τεχνική υπηρεσία να υπάρχει εκεί θέση στάθμισης των ποδηλάτων για να ανασάνει λίγο το κέντρο της πόλης.